Αυτέ οι φυγόκεντρε τάσει, τι οποίε αναφερθήκατε, επηρεάζουν και το μεταναστευτικό. Γιατί και γιατί σα το ρωτάω αυτό, Γιατί βλέπουμε ότι η χώρα βάλετε από μέσα ενημέρωση Στο εξωτερικού, τα οποία έχουν εξαιρετικά μεγάλη αναγνωσιμότητα. Και ναι, μένει εδώ στη, στο εσωτερικό μπορεί εμεί να λέμε ότι κάναμε ό,τι το χέρι μα για να σώσουμε αυτού του ανθρώπου, αλλά όταν το BBC ε, μεταδίδει ότι υπάρχουν πολλά θολά τοπία, τότε προφανώ η έξοδο είναι καλή μαρτυρία τη χώρα. Επηρεάζεται, το πιστεύετε. Είναι, είναι όπω το λέτε και λίγο χειρότερα ακόμη. Δηλαδή, θυμηθείτε <laughs> πριν των, των περασμένων εκλογών τη 21η Μαου την πίεση που δέχτηκε ο Κυριάκο Μητσοτάκη από αμερικανικά μέσα ενημέρωση και από τι αποκαλύψει, τα ρεπορτάζ για τα pushback στο New York Times και τη Wall Street Journal και την σκληρή συνέντευξη που είχε υποστεί στο CNN. Ε, δεν, δεν, νομίζω ότι θα είναι και ένας μοχλός πίεσης προς την Αθήνα... και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά... οι κακίστες επιδόσεις, επιδόσεις του ελληνικού κράτους... στο θέμα της ανθρωπιστικής αντιμετώπισης... σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του διεθνούς δικαίου. Δεν είναι τίποτε ε, να υπερβάλλεις από τις υποχρεώσεις σου... που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο... Και βεβαίω δημιουργείται ένα πολύ κακό προηγούμενο, διότι πολλέ φορέ έχει γίνει αντικείμενο διενέξεων μεταξύ Ελλάδο και Τουρκία οι ζώνε παρέμβαση και διάσωση, έρευνα και διάσωση, οι οποίε ορίζονται από το διεθνέ δίκαιο. Φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν, τα τελευταία μερικά χρόνια δεν τηρεί αυτές τις υποχρεώσεις. Η περίπτωση του αλλιευτικού με το πολύ νεκρο ναυάγιο ανοιχτά τη πύλου ήταν στην ελληνική ζώνη έρευνα και διάσωση. Φαίνεται σύμφωνα με όλε τι ενδείξει και μακάρι η έρευνα να δείξει διαφορετικά πράγματα. Αλλά και η στάση του λιμενικού, το οποίο δεν έχει ούτε καταγραφέ από τι κάμερε, λέει. Ε, οι δηλώσει του ήταν εξαιρετικά αντιφατικέ όλα τα πρώτα 24 ώρα. Δεν υπάρχει κανένα, υπάρχει και εδώ ένα πλήρω πέπλο αδιαφάνεια και σιωπή με πολλέ αντιφάσει, οι οποίε έχουν επισημανθεί και από ελληνικά μέσα και Έλληνε ερευνητέ, δημοσιογράφου, και τώρα βέβαια σαρωτικά από του μεγαλύτερου δημοσιογραφικού οργανισμού τη Δύση. Είναι πίεση αυτό, είναι απώλεια διπλωματικού κεφαλαίου για την Ελλάδα. Ε, ακόμη και υποκριτικά να δρουν οι Ευρωπαίοι και δρουν υποκριτικά σε πολλές περιπτώσεις διότι είναι άλλη γλώσσα των συμβάσεων των Ευρωπαϊκών Συνθήκων και των Δικαιωμάτων και άλλη πολιτική πρακτική και της Βουδαπέστης και της Βαρσοβίας είναι στα όρια... Κυρίως το, 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 των κρατών χωρών του Βίσσεγκραντ, έτσι. Αυτές είναι οι βέβαια. Πολλές βέβαια, φορές βέβαια. αυτές ε, οδηγούν, ε, οδηγούν ε, ουσιαστικά τα νήματα όσον αφορά το μεταναστευτικό. Ε, κλείνοντας... Είναι η λεγόμενη Νέα Ευρώπη. Ναι. Αλλά δεν, δεν επιτρέπεται για την Ελλάδα να χάνει διπλωματικό κεφάλαιο, να χάνει την πίστη της και την εικόνα ότι είναι μια χώρα δημοκρατική, κράτος δικαίου που σέβεται τους διεθνούς κανόνες και, τον, και το διεθνές έθος του ανθρωπισμού, είναι μεγάλο πλήγμα. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί η καινούρια κυβέρνηση, ε, τι έρευνες θα γίνουν, να αποδοθούν ευθύνε τουλάχιστον, οι ψυχές δεν, ξαναγυρνούν. Ε, έχουμε καταγραφεί πάντως ως η χώρα η οποία άφησε να πνιγούν 500 άνθρωποι. Αυτό πιστεύετε. Επομένω ότι είναι, είναι, πολύ βαρύ, βαρύ στο ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι ξένοι πλέον την χώρα όσον αφορά αυτό Κοιτάξτε, το ζήτημα. Ναι, ναι, να σα πω γιατί δεν είναι, δεν είναι το, το γεγονό από μόνο του είναι βαρύ και δείχνει κάτι στην πολιτεία για την ολιγορία και την αβελτηρία και, και, την εγκληματική συμπεριφορά. Γιατί αποδεικνύεται ότι από 7 ω 11 ώρε το, 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 το σκάφο ήταν ακίνητο και έπλεα κυβέρνητο. Πήγαινε όπου το πήγαινε ο καιρό, ευτυχώ που δεν είχε ανέμου. Ε, όχι, δυστυχώ δεν είχε και πνίγηκαν παρόλα αυτά. Είναι ότι και η καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το επεισόδιο στο ε, Φαρμακονίσι και οι, οι επανελυμένα, τα επανειλημμένα δημοσιεύματα μεγάλων εντύπων και διεθνών μίντια για τα pushback στο Αιγαίο ε, έχουν αφήσει μια ρετσινιά, μια, μια κακή στάμπα στην Ελλάδα ότι πνίγει ανθρώπους. Αυτό είναι, είναι τεκμαρτόπια, έχουμε καταδίκη. Και υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα στα οποία ούτε καν ο Έλληνας Πρωθυπουργό δεν, α... δεν απάντησε. Άρα λοιπόν πρέπει με την πράξη μας και τη στάση μας να δείξουμε το κάτι άλλο. Ότι φυλάμε τα λεγόμενα σύνορα, αν είναι σύνορα αυτή, η ζώνη έρευνα και διάσωσης είναι αρμοδιότητά μας, είναι διεθνής υποχρέωση. Εμείς επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο. Και άλλο πράγμα είναι να αφήνει ανθρώπου να πνιγούν διότι είναι έγκλημα. Αυτό είναι. Αυτό εμεί πρέπει να το, να το πετάξουμε από πάνω μα, να το βγάλουμε από πάνω μα και να καταλάβουν και οι Έλληνε πολίτε ότι έχουμε υποχρέωση γι' αυτό. Με. Και χάνουμε διπλωματικό κεφάλαιο. Είμα, θα είμαστε ηκέτε. Στα γόνατα θα σερνόμαστε και στα διεθνή φόρα. Αν μα ενδιαφέρει ένα ε, ανελεύθερο καθεστώ, μια φασίζουσα χώρα, η οποία θα λέει ότι θέλω κάνω ε, σ, σαν τον, ε, ε, ξέρω εγώ, τη, τη, Λιβύη του το Αλής του Μνήμη σε Καντάφη ή την Ουγγαρία του Όργαν ας πάμε εκεί και να δούμε ποια είναι θα τα κέρδη μας Μάλιστα κύριε Ξηδάκη ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία να είστε καλά καλά στο απόγευμα Γεια σας, καλό απόγευμα.